Έχω τη χαρά και την τιμή να συνεργάζονται μαζί μου πολλοί ενδοκρινολόγοι που προτείνουν στους ασθενείς τους να με επισκέπτονται για να τους βοηθήσω με τη διατροφή τους. Πριν από 15 χρόνια, ένας αγαπημένος συνάδελφος, ενδοκρινολόγος, ήρθε στο γιατρείο φέρνοντας έναν στενό του συγγενή για να τον βοηθήσω με τη διατροφή του. Στα πλαίσια της επίσκεψης, πιάσαμε την κουβέντα με τον αγαπημένο ενδοκρινολόγο και συζητήσαμε για τα αίτια του ζαχαρόδι διαβέτη. Ο αγαπημένο συνάδελφο, που είναι και πολύ διαβασμένο, μου είχε πει τότε ότι όλε οι μελέτε δείχνουν ότι ο ζαχαρότη διαβίτη είναι κατά 80% πρόβλημα γονιδιακό και μόλι 20% έχει να κάνει με τον τρόπο ζωή. Αυτό τουλάχιστον υποστήριζε η ιατρική κοινότητα τότε. Από τότε, φυσικά, δημοσιεύθηκαν πολλέ ιατρικέ μελέτε πάνω στο θέμα που τόνισαν τη σημασία του τρόπου ζωή στην εμφάνιση του ζαχαρότη διαβίτη και σιγά σιγά η σημασία του σωστού τρόπου ζωής έχει αυξηθεί πολύ. Πόσο πολύ έχει αυξηθεί? Η μελέτη που θα σας παρουσιάσω σήμερα επιχείρησε να απαντήσει αυτό το ερώτημα. Η μελέτη αφορά 60.000 υγιείς ενήλικες μέση ηλικία. Η μελέτη έδειξε ότι όσοι γυμνάζονταν συστηματικά πάνω από μία ώρα την ημέρα Είχαν προστασία από τον διαβήτη κατά 74% σε σχέση με την ομάδα των ατόμων που δεν γυμνάζονταν καθόλου. Τώρα, αυτό δεν ακούγεται σαν κάτι νέο. Έχουμε πει ξανά και ξανά ότι η γυμναστική παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην πρόληψη του ζαχαρόδιαβήτη. Δεν θα έκανα ένα βίντεο για να παρουσιάζω μια τέτοια μελέτη. Όλο ο κόσμο γνωρίζει ότι κάνοντα γυμναστική μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα να πάθει κάποιο ζαχαρό διαβήτη και εδώ επίση επιβεβαιώνεται ότι η μείωση του κινδύνου είναι 74%. Στην πραγματικότητα σχεδόν εξαφανίζει τον κίνδυνο. Αυτοί όμω που παρακολουθούν τι οδηγίε του γιατρού τους και αυτά που λέω μέσα από τα βίντεο, ίσω παρατηρήσουν κάτι που ξέφυγε από μερικού. Ενώ οι κατευθυντήρε οδηγίε συστήνουν 150 λεπτά δραστηριότητα μέτρια έντασης την εβδομάδα, εδώ φαίνεται ότι το μέγιστο όφελο είναι στα 476 λεπτά την εβδομάδα. Οι κατευθυντήρε οδηγίε λοιπόν δεν προστατεύουν το μέγιστο από το ζαχαρό διαβήτη, γιατί προτείνουν ότι 150 λεπτά δραστηριότητα την εβδομάδα είναι αρκετά. Είναι κατανοητό φυσικά ότι σε μια κοινωνία που το 80% των ανθρώπων δεν περπατάει ούτε 40 με 50 λεπτά την εβδομάδα, το να πεις ότι η μέγιστη προστασία είναι στα 476 λεπτά μπορεί να φανεί πολύ μακριά και αυτό να αποθαρρύνει πολλούς από το να κάνουν έστω και αυτά τα 100 με 150 λεπτά που θα προσφέρουν κάτι σημαντικό στην υγεία τους. Αυτό είναι μια διαφωνία που υπάρχει στους κύκλους των ειδικών που ασχολούνται με τις κατευθυντήριες οδηγίες που μια ομάδα προσπαθεί να χαμηλώσει την πάρα για να είναι εφικτά τα όρια για όσους περισσότερους ανθρώπους γίνεται, ενώ υπάρχει μια άλλη ομάδα που απαιτεί να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα των ερευνών έτσι όπως ακριβώς δημοσιεύονται, χωρίς να κατεβάζουμε τα όρια για να φαίνονται εφικτά για κάποιους. Το συμπέρασμα είναι ότι λίγη άσκηση είναι πολύ καλή και πολλή άσκηση είναι καλύτερη. Και πάλι όμως δεν είναι αυτός ο λόγος που έκανα το βίντεο υπάρχει κάτι άλλο στη μελέτη που μου τράβηξε το ενδιαφέρον. Στη μελέτη, οι ερευνητές κατέγραφαν και τον γονιδιακό κίνδυνο. Έκαναν δηλαδή εξετάσεις DNA και χώριζαν τις ομάδες ανάλογα με τον κίνδυνο εμφάνισης ζαχαροδιαβήτη σύμφωνα με τα γονίδια που έφεραν στο DNA τους. Εδώ φάνηκε το εξή ενδιαφέρον. Τα άτομα που είχαν το μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν ζαχαρόδιαβήτη τύπου 2 και έκαναν συστηματικά πάνω από μία ώρα γυμναστική την ημέρα, είχαν το μικρότερο κίνδυνο να εμφανίζουν ζαχαροδιαβήτη από τα άτομα που δεν είχαν κανένα γονίδιο για την νόσο και ανέφεραν την ελάχιστη δραστηριότητα. Θα το πω με άλλο τρόπο για να είμαι σίγουρος ότι το καταλάβατε. Τα άτομα τα οποία είχαν στο DNA τους όλα τα λάθος γονίδια και είχαν το μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν ζαχαροδιαβήτη τύπου 2, αλλά γυμνάζονταν καθημερινά πάνω από μία ώρα, είχαν μικρότερη, όχι ίδια, το τονίζω, μικρότερη πιθανότητα να εμφανίζουν την πάθηση σε σχέση με τα άτομα που δεν είχαν κανέναν γονιδιακό κίνδυνο να εμφανίσουν την πάθηση, αλλά είχαν την ελάχιστη δραστηριότητα. Αν τα αποτελέσματα τη μελέτη επιβεβαιωθούν και από άλλε μελέτε, τότε θα επιβεβαιωθεί ότι ο ζαχαρόδη διαβήτης είναι μια πάθηση που εξαρτάται αποκλειστικά από τον τρόπο ζωή. Όχι μόνο τα γονίδια δεν παίζουν ρόλο 80% όπω μου είχε πει ο αγαπημένο εντοκνολόγος πριν από 15 χρόνια, αλλά ότι τα γονίδια παίζουν 0% ρόλο όταν κάποιο γυμνάζεται συστηματικά. Αν περαιτέρω μελέτε επιβεβαιώσουν αυτά τα αποτελέσματα, αυτό σημαίνει ότι αν κάποιο γυμνάζεται πάνω από μια ώρα την ημέρα πρακτικά είναι θωρακισμένος από την πιθανότητα εμφάνισης ζαχαρόδιαβήτη τύπου 2. Δεν είναι όμω μόνο η γυμναστική που παίζει σημαντικό ρόλο για την πιθανότητα εμφάνισης ζαχαρόδιαβήτη τύπου 2. Παίζει μεγάλο ρόλο και η διατροφή. Στο παρελθόν είχα δημοσιεύσει ένα βίντεο που λέει ποιε τροφέ μειώνουν την πιθανότητα να εμφανίσει κάποιο και ποιε τροφέ την αυξάνουν και για να έχετε φτάσει μέχρι εδώ στο βίντεο, σίγουρα θέλετε να μάθετε. Πατήστε λοιπόν το βίντεο στα δεξιά μου για να μάθετε. Θυμίζω ότι πατώντα το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντα το βίντεο σε άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον, με βοηθάτε πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ.